περίοδο που οι τουρκικές προκλήσεις έχουν ενταθεί, κυρίες και κύριοι, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν μήνυμα αποτροπής με την άσκηση Παρμενίων, για την οποία έχει κλειδώσει όλο το Αιγαίο από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, Γεωργία Γαρατζιώτη. Λένα, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής ψηλό στάλος που ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της τελικής φάσης της άσκησης Αίσιος Ιωνός, που όπως είπες και εσύ εντάσσεται στη μεγαλύτερη ελληνική διακλαδική άσκηση Παρμενίων που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μια εβδομάδα. Το σενάριο που είχε καταρτήσει ο αρχηγός στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος περιλάμβανε εχθρική επίθεση στην περιοχή, άμυνα και αντεπίθεση των φίλων δυνάμεων. Όλα αυτά βασισμένα στη ρεαλιστικότητα. Εκεί επικεντρώθηκε ο Έλληνας αρχηγός ΓΕΘΑ, έτσι ώστε και οι ασκήσεις εκτελέστηκαν με ακρίβεια και με το σκεπτικό ότι εκπαιδευόμαστε όπως ακριβώς θα πολεμήσουμε. Μεταξύ άλλων, Λίνα, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, είδαμε ελικόπτερα Απάτσι να επιχειρούν, όπως και μαχητικά F-16 να επιτίθενται στον εχθρό. Μοιράζ 2005, Καϊόβα Warriors, τεθωρακισμένα άρματα μάχης Leopard, να εξαπολύουν βολές, καταιγισμό πραγματικών πυρών από αέρος και από εδάφους, πτώσεις με αλεξίπτωτα και γεφυροφόρα άρματα. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, Λίνα, έδειξαν ότι έχουν εντρυφίσει στη διακλαδικότητα και όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πριν από λίγο στις δηλώσεις του σχετικά με την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που έδειξε τόση διάθεση να σταθεί δίπλα μας στα δύσκολα. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις σχετικά με την άσκηση Παρμενίων. Σε ευχαριστώ. Πάμε να τον ακούσουμε. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας είναι εδώ, είναι παρούσες, όλα ένα και πιο ισχυρές, για να διασφαλίζουν από κάθε, έναντι κάθε απειλής, κάθε επιβουλία, την διαφυγή ανεξαρτησία της χώρας και να προασπίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εγώ απλά δηλώνω ευτυχής που αποτελώ μέρος της προσπάθειας για την επάυξη των δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων.